αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης για τις αντοχές της οικονομίας είναι μεγάλη υποκρισία, από την άποψη ότι η κυβέρνηση βλέπει η οικονομία μας να έχει αντοχές για τους λίγους επιχειρηματικούς ομίλους, ενώ όταν πρόκειται να μιλήσει για τους εργαζόμενους, για τα λαϊκά στρώματα, η οικονομία δεν έχει αντοχές. Είναι μεγάλη υποκρισία. Εδώ και τώρα χρειάζεται άμεσα μέτρα προστασίας του εισοδήματος των εργαζομένων, των ανέργων, των αγροτών, των αυτοαπασχολουμένων, όλου του λαού. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται άμεσα κατάργηση του ΦΠΑ, των ειδικών φόρων σε καύσιμα και σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, χρειάζεται προστασία του εισοδήματος με αυξήσεις μισθών εδώ και τώρα. Και μια σειρά άλλα τέτοια μέτρα, όπως είναι στον τομέα της ενέργειας, όπου χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν όλες οι μορφές της ενέργειας. Βλέπουμε τι συμβαίνει με την οικονομική κρίση, βλέπουμε τι συμβαίνει τώρα με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Η απολιγνητοποίηση είναι εγκληματική πολιτική διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων. Ο λιγνίτης χρειάζεται, δεν υπάρχει πρόβλημα προστασίας του περιβάλλοντος, δεν θα ζήσει μόνο ο λαός, οι εργαζόμενοι της Πτολεμαϊδας, σε ορδέας του νομού Κοζάνης, αλλά όλος ο ελληνικός λαός, ο οποίος χρειάζεται φτηνό ρεύμα. Ο λιγνίτης μπορεί να συμβάλλει σε αυτό. Πρόκειται για μεγάλη κοροϊδία αυτό που λέγεται για την ακρίβεια του λιγνίτη. Ο λιγνίτης έγινε ακριβώς όταν οι κυβερνήσεις, οι ελληνικές, συμφώνησαν με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το χρηματιστήριο των ρήπων, για το εμπόριο των ρήπων που ακρίβηναν το λιγνίτη. Και ήρθε τώρα ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος, η απαράδεκτη επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία και ο εξελισσόμενος πόλεμος με τους ανταγωνισμούς Ρωσίας, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, να φέρει στην επιφάνεια την εκτείναξη του φυσικού αερίου και ξανά ο λιγνίτης να είναι φτηνότερος από το φυσικό αέριο. Πράγμα που δείχνει και ξεχάσαν ξαφνικά όλοι την προστασία του περιβάλλοντος και όλα αυτά που λέγαν πριν. Άρα χρειάζεται και ο λιγνίτης, χρειάζεται και η γεωθερμία, χρειάζονται και οι υδρογονάνθρακες, η έρευνα και η ανάπτυξή τους, χρειάζεται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε ανεμογεννήτριες, είτε φωτοβολταϊκά κλπ. Όλα αυτά σε συνδυασμό και για να υπάρχει δουλειά στους εργαζόμενους, να μην υπάρχει ανεργία, να μην απολύονται, και για να υπάρχει φτηνό ρεύμα, φτηνή ενέργεια, φτηνά καύσιμα για όλο τον ελληνικό λαό και να υπάρχει επάρκεια. Να μην έχουμε δηλαδή ενεργειακή φτώχεια, να μην έχουμε ενεργειακή εξάρτηση, να μην έχουμε εκμετάλλευση και οδυνηρή αλλαγή των εργασιακών σχέσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων.